Γεια σας, καλώς σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα, φωτιά, συστηματικά. Έχουμε λίγο... Ελπίζω όχι κλάματα ιδανικά, θα ήθελα να πιστεύω. Ε, απλά θα μιλήσουμε λίγο πιο face to face για πιο σημαντικά πράγματα. Που στην πραγματική μου ζωή η είναι ότι γι' αυτά μόνο μου αρέσει να μιλάω. Μόνο για σημαντικά και βαθιά πράγματα και πράγματα που με δυσκολεύουν και μα δυσκολεύουν και μα συγκινούν και ξανά μα δυσκολεύουν, αλλά πάλι μα συγκινούν τα αγαπημένα μου είναι αυτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μοναξιά του Πανεπιστημίου. Για ένα πράγμα που δεν μιλάει ποτέ κανεί. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί η αλήθεια είναι. Δεν πιστεύω ότι ο λόγο είναι ότι δεν το νιώθει κανεί. Απλά δεν υπόθεται. Δε, δε. Θεωρώ ότι υπόθεται όλη την ώρα η αντίθετη άποψη. Έχουμε πιστέψει ότι είναι αλήθεια, ότι μόνο αυτή είναι αλήθεια, μάλλον γιατί είναι και αυτό αλήθεια. Και αυτό μόνο κανεί δεν λέει για τη δημορχικότητα που έχει το πανεπιστήμιο, τα χρόνια, τα χρόνια του πανεπιστημίου. Γιατί θέλει να φανεί παράξενο και εκτό θέματο. Αλλά επειδή αυτή τη ζωή είμαι κυρίω εκτό θέματο, είπα να τα πω αυτά για μια άλλη ψυχή και έξω που θα ήθελα μάλλον να τα ακούσει αυτά. Όπω θα ήθελα και εγώ να τα είχα ακούσει αυτά πριν πάω πανεπιστήμιο. Αλλά και όσο ήμουν στο πανεπιστήμιο, θα ήθελα κάποιο επίση να, να μου πει ότι. Νιώθηκε αυτό γιατί πολλοί τα νιώθουν και τα έμαθα πολύ αργότερα τα αρχίσαμε να συζητάμε. Τέλο πάντων, μεγαλώσαμε. Που οι άνθρωποι άρχισαν να λένε και αυτοί ότι Α, κοίτα να δει ότι μάλλον και εγώ τελικά δεν είχα περάσει έτσι όπω περίμενα. Δεν είχα περάσει, περάσει έτσι όπω λέγανε ότι τα περάσω. Αλλά σα πάρουν τα πράγματα αρχικά. Επίση, βασικά, πήρε το βίντεο. Προφανώ αυτή είναι η δικιά μου άποψη με βάση τι δικέ μου εμπειρίε. Εσεί μπορεί να έχετε μια τέρμα διαφορετική άποψη, τέρμα αποδεκτό, άλλε εμπειρίε. Αυτό είναι απλά η δικιά μου προσωπική κατάθυση. Που δεν είναι, θέλω να προσβάλλω κανέναν και ότι σημαίνει ότι πρέπει η δικιά μου άποψη να συνάντη με τη δικιά σα. Ουφ, ωραία, λοιπόν, αυτό ξεκαθαρίσαμε αυτό, βγήκε από τη μέση. <laughs> Πάμε τώρα μεταξύ μα, εντάξει, λοιπόν. Έχω περσει ένα ολόκληρο. Όλη μου τα σχολικά χρόνια, μάλλον, να διαβάζω. Όχι απαραίτητα το σχολείο, απλά είχα πολλέ ξένε γλώσσε, είχα τη μουσική, είχα δραστηριότητε αθλήματα, είχα και το σχολείο. Όλα αυτά ταυτόχρονα. Είναι κάπω δύσκολα. Γιατί <χει> και ήμουνα και καλή σε όλα αυτά. Προσθέσατε να είμαι πάντα μέτρια. Ήθελα πάντα να είμαι, δηλαδή, τουλάχιστον μέτρια. Και σε αυτά που φταίμουν και καλή. Αλλά αυτό δεν έγινε αβίαστα. Έγινε πολύ βεβαιασμένα. Ήθελε πολύ προσπάθεια. Και πολλέ θυσίε. Που να βέβαια, καταλαβαίνω ήδη δηλαδή, αργότερα. Ωστόσο, θέλω να σα πω ότι πέρασα όλα μου τα χρόνια μέχρι τη διατηλικίου να διαβάσω. Και η τρίτη ηλικία ο Άντεν από ό,τι σταμάτησαν και πολλοί δραστηριότητε, είχα πολύ λιγότερα πράγματα, αλλά είχα όλο το φροντιστήρια και αυτά που δεν είναι καθόλου εύκολα. Οπότε. Πέρασαμε αυτά τα σχολικά χρόνια και πάμε στο πανεπιστήμιο. Πριν πάμε στο πανεπιστήμιο, εκείνη τη χρονιά τη τρίτη ηλικίου, με είχαν φάει τα αυτιά όλοι, όλοι. Φίλοι των γονιών μου, μεγαλύτεροι φίλοι του, του αδερφού μου που είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερο, όποιο άνθρωπο άσχετο μα έβλεπε στον δρόμο που μα ήξερε. Μπορεί να ήταν γείτονα, ο οποιοδήποτε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε. Είχε ήταν εξαρτήτου ηλικία σε αυτό το πράγμα. Ότι η ζωή είναι μπροστά σου, τα καλύτερα έρχονται τώρα. Τα φοιτητικά χρόνια είναι τα καλύτερα, φεύγουν ανεπι... ανεπιστρεπτοί, ζει τη ζωή σου τώρα, 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 είναι τα καλύτερα, τώρα, τώρα. Τι που πριν έζησα τα χειρότερα και τι μετά τα 22 μου χρόνια, τέλο. Η ζωή τελείωσε. Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. <laughs> Πάρτε να πω ότι όντω τώρα είμαι 22, μπαίνω στα 23 σε ένα μήνα. Οπότε αυτό ήταν λίγο βαρύ. Βαρύ και ασήκωτο. Βαρύ και ασήκωτο. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, που. Γιατί τι θα είναι να πα σπουδάσει. Πα πα σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. ζωάρα, ζωάρα. Επιτική δάξη, απίστευτη. Που όντω. Όντω πολύ ωραίζει η φοιτητική σου στη Θεσσαλονίκη. Μην το πάρετε έτσι αυτό που θα τη πω γενικά. Οπότε πέρασα, ναι, πέρασα Αρχικά ξεκίνησε αυτό στην αρχή, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τη Τρίτη ηλικίου. Στην αρχή μου φάνηκε απλά εντάξει, απλά μου λένε κάτι. Και μετά, όταν μπορούσαν οι μήνε και μου το λέγανε όλη και όλη την ώρα, εντάξει, θέλω να το ξανακούσω. Κάποια στιγμή στο τέλο κορόιδευα και λίγο και του όταν μου το λέγανε καινούριοι άνθρωποι, και του έλεγα τα καλύτερα μου χρόνια, ε. Και λένε, Ναι, τα καλύτερα σου χρόνια και αυτά, αν επιστρεφτεί, θα φύγουν. Ναι. Ε, αυτό το πράγμα δεν ξέρω το Έχετε καταλάβει, αλλά δίνει ένα βάρο στον άλλον άνθρωπο. Ότι τώρα, τώρα αυτό που θα κάνω τώρα έχει κάτι τεράστιο, τεράστιο, υπέροχο, φανταστικό, με ούτε μία δυσκολία. Τύπου τώρα τελείωσε, γιατί παρελύνει ήταν η δυσκολία και μετά τίποτα. Όλα θα σου είναι πανεύκολα. Και χαρούμενα, μόνο ευτυχία. Παντά, παντά, παντά. χελάω με το πόσο ψέμα είναι όλο αυτό. <laughs> Αχ, οπότε περνάω πανεπιστήμια τέλο πάντων. Περνάω, ναι, Θεσσαλονίκη. Α μην συζητήσουμε τώρα το πώ πέρασα, το πώ ο COVID όταν πέρασα πανεπιστήμιο και ουσιαστικά έζησα φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη το τέταρτο έτο των σπουδών. Σίγουρα και αυτό έχει να κάνει με την άποψή μου. Αλλά α γυρίσουμε στο πρώτο εξάμεινο, όπου έρχομαι στη Θεσσαλονίκη με συντρελή χαρά. Ειδικά εγώ είμαι από, επαρχία. Απλά δεν θεωρώ ότι έχω πάνω μου κάτι επαρχιακό που λένε ότι ήρθε από το χωριό Βέβαια, αυτό το ερώτημα λένε από μόνο παιδιά την Αθήνα. Τέλο πάντων. Ε, και ούτε έχω δει και κάποιον να πούνε το καταλαβαίνω πολύ αυτό το πράγμα. Κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι που, έχουν, που είναι απλά τόσο κλειστό Εκεί το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στην ηλικία μου να είναι τόσο κλειστό είναι πολύ παράξενο. Και όταν συζητάμε, όντω μένουν ακόμα στο χωριό του ή στην πόλη, δηλαδή στην, στην πόλη του και δεν έχουν φύγει καθόλου. Μάλλον σε κάποια μεγαλύτερη πόλη ή να τουλάχιστον έχουν αλλάξει περιβάλλον. Εκεί το καταλαβαίνω κι εγώ. Αλλιώ θεωρώ ότι είναι απλά κάτι που λένε οι Αθηναίοι χωρί καμία λογική, Τίποτα. Τίποτα. Ε, οπότε, με βάση αυτό το λεγόμενο, που μπορεί να είναι, το λέω εγώ για τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ ότι αλήθεια ισχύει αυτό το πράγμα, ήρθα εδώ πέρα με τρελά καλή διάθεση. Φυσικά, εγώ πάντα ήθελα να φύγω από το σπίτι μου, να πάω να σπουδάσω, ήθελα να σπουδάσω και σε άλλη χώρα, όσο μακριά γίνεται. Ήθελα, ήθελα να ζήσω αυτή την ανεξαρτησία πάρα πολύ. Και ακόμα θέλω και έτσι το περισσότερο χρόνο μόνο μου φοιτήτρια, δηλαδή μόνο, μόνο στο σπίτι, δεν προτιμούσαν την εγκατοίκηση, ενώ όλοι προτιμούσαν την εγκατοίκηση γιατί φοβόντουσαν να μείνουν μόνοι του. Εγώ ήθελα πάντα να μείνω μόνοι ήταν ό,τι καλύτερο. Οπότε υπομονούσα πάρα πάρα πολύ. Από τότε τη γυμνασίου ήδη είχαν τράδι που μετρούσαν ανάποδα τι μέρε. Γιατί εδώ πέρα μου είπαν Πανεπιστήμιο 5 Οκτωβρίου. Δηλαδή αυτό δεν θυμάται πότε την πρώτη μέρα, μέρα, του στο Πανεπιστήμιο. Εγώ θυμάμαι τα 5 Οκτωβρίου. Τη δικιά μου μέρα δεν θυμάμαι την πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο, πότε ήταν. Οπότε με ζούσαν άποδα τις μέρες, είχα υπολογίσει η αλήθεια όλα τα έτη, όλες τις μέρες και πώς ήταν, δεν θυμάμαι, χίλιες κάτι, τις υπολόγισα μία, μία προς μία, μία προς μία. Οπότε ήμουν τόσο χαρούμενη. Είχα χτήμαστε την πράγμα με τη φίλη μου και λέγαμε, ήδη ήδη φύγουμε από την πόλη μας και τη λέω, μου λέξε εγώ πώς θα γνωρισάτουμε και λέω, εγώ το δύσκολο, θα πας στο θεάτρο, θα κάτσεις θα, και θα είναι δίπλα σου κι άλλος που δεν ξέρει κανένα και θα πεις, εγώ, γεια σου, η Έτσι, έτσι απλά. Αυτό α πούμε, δεν ξέρω αν λέγεται κάτι επαρχιακό. Είναι απλά μέσα μου το έχω αυτό το πράγμα. Όπου και να πάω, από όποια και αν, πάντα αυτό θα κάνω. Θα γνωρίσω εύκολα κόσμο. Τρώμε, θα χτύπησει μια πόρτα και λίγο πάθα λίγο θα το βρίσκω. Γιατί η πισά ήξω. Οπότε, ξεκινάει το πανεπιστήμιο. Ο κορονοϊό με έφυγε σε μένα το 20, δηλαδή πήγα το 19 πανεπιστήμιο. Οπότε το πρώτο εξάμεινο ήμασταν στη σχολή. Ήταν κλειστό το, το πανεπιστήμιο για 1,5 χρόνο. Και άνοιξε το τρίτο μου έτο. Το τρίτο έτο εγώ για Εράσμου. Γι' αυτό λέω ότι τέταρτο έτο έζησα το πανεπιστήμιο τελικά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ξεκινάμε πηγαίνουμε στη σχολή. Κλασικά εκεί στι εγγραφέ που τώρα με τον αδερφό μου πέρασε πέρσι πανεπιστήμιο, είδα ότι οι εγγραφέ δεν γίνονται από κοντά. Αλλά σε ήταν από κοντά. Οπότε και πέρα είναι που γνωρίζει τον κόσμο. Ωραία, γνωρίσαμε κόσμο. Πάμε πρώτη μαζί στη σχολή. Σαφώ δεν ξαναμιλήσαμε μετά από το καιρό, αλλά είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Η πρώτη παρέα που φτιάχνει πάντα τις μέρες. Ποτέ. τι πρώτε μέρε. Πιθανότατα να μην ξαναμιλήσει ποτέ. Τότε πολύ προχώρησε το πανεπιστήμιο. Ε, αλλά πάμε. Και κάπω εν τέλει είμαστε πολύ λόγο. Βλέπω ότι περνάνε εβδομάδε και δεν έχω στεριώσει με κάποιον. Και λέω: Τι γίνεται, Εγώ σε κάθε μαθήμα μπαίνω. Σε στείλω και σε κάποιον, γιατί ήμασταν και τόσο πολλά άτομα. Οπότε εκ των πραγμάτων κάθε μάθημα κάποιον διαφορετικό σε κάθε μάθημα. Και κάπου μπαίνει ο Νοέμβρη και αρχίζω και παρατηρώ γύρω μου ότι οι άνθρωποι έχουν παρέε. Δηλαδή, μπαίνω στην τάξη με άτομα, Βγαίνω μαζί, του πετυχαίνω τυχαία έξω για καφέ. Και λέω: Κα, τι γίνεται, Τερβία, τι, τι γίνεται, και τι δεν είμαι εγώ μαζί του καταρχά. Δεν τα θυμίστε την περιβάλλον. Δηλαδή, είχα βγει για ε, καφέ, είχα κάνει και μια φίλη που ακόμα ε, είμαστε φίλε. Απλά υπήρχε ένα συνοπισμό. Η αλήθεια είναι ότι με το που είχα πάει, είχαν αρχίσει παιδιά να μου λένε, όχι από τη Θεσσαλονίκη, από τη σχολή, να μου λένε για ένα συνοπισμό των Θεσσαλονικιών. Και κυρίω των κοριτσιών. Και η σχολή μου είναι πώ είναι νομική, που είναι τα κορίτσια λίγο πιο. και λίγο πιο σνό, πιο καλωτημένε, πιο. Νο 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 νο. Δεν είναι σαν με το οικονομικό, το επιθύμητο, που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα εκ των πραγμάτων. Εμεί είμαστε κάπω από την νομική. Οπότε όλο το κορίτσι είναι εμεί στην πένα και βλέπετε τώρα που έχω βάλει και ένα σκουλαρίκι το στην ώρα που λάμπει. Εγώ πήγαινα. Δεν πήγαινα σε αλλά και πάλι απήχα λιγάκι, όπω ήμουν να φτάσουμε στην τρίτη έτσι πήγα και στο πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε αυτή η μετάβαση στην γυναίκα, την τρομερή. Ήταν απλά το κορίτσι το μεγάλο ακόμα. Οπότε είναι και αυτό κάτι που με διαχώριζε από τα κορίτσια. Αλλά τέλο πάντων είναι αυτό με τι παρέ. Και χτέληξα να περνάω ένα εξάμεινο. Απέσιο. Και δεν θέλω να σταθείτε μόνο στι παρέε του πανεπιστημίου, γιατί σα λέω ότι βρήκα, βρήκα φίλοι, α πούμε. Είχα Απλά δεν έχω δει τα μαθήματα αυτό το θέμα. Και είχα και άλλα άτομα που μιλούσαμε, δεν τη μιλούσαμε. Απλά παραπέρα δεν κρατούσε αυτό το πράγμα. Ήταν ότι εγώ είχα έρθει με τόσο ενθουσιασμό για το πανεπιστήμιο. Και έγινε απλά μια πτώση απίστευτη από το διάβασμα που σα έλεγα ότι διάβαζα σε όλο το σχολείο. Σεφνικά, Το λαβέ και η σχολή μου ήταν αρκετά εύκολο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται εγώ προσωπικά να διαβάζω κάτι διάρκεια του εξαμήνου. Σεφνικά, κάνα ένα χόμπι. Ξεφνικά έκανα μια υποχρέωση, ξεφνικά έκανα ένα διάβασμα. Και τι θα κάνω εγώ όλο το πολύ που εξάμεινο. Η μόνη περίοδος που εμείς το έχω περάσει κατάθλιψη στη ζωή μου, ελαφριά, ήταν το πρώτο εξάμεινο του Πανεπιστημίου. Ήταν πολύ παράξενο. Ε, Ευτυχώ δεν είχα έρθει με φίλε. Δηλαδή, οι φίλε μου ε, από την πόλη μου ήρθαν μαζί μου, οπότε είχα κόσμο και έβγαινα ε, εκτό πανεπιστημίου. Απλά εγώ το έχω πλάσει το μυαλό μου έτσι, ότι Όλοι ήταν αγαπημένοι οι άνθρωποι. Ή είχα πάει και σε μουσικό σχολείο. Οπότε τα μουσικά σχολεία είναι ούτω ή άλλω πολύ αγαπημένα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα τη συντροφικότητα και όχι το, το άλλο. Οπότε αυτό θεωρούσα ότι ήταν και το πανεπιστήμιο κάπω. Δηλαδή και ήμουν σίγουρη ότι είναι το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό με το σύμφωνο έλεγα στη φίλη μου: Θα πάμε, θα στηθούμε και θα γίνουμε φίλοι. Κλείνει μάι! Και ακόμα αυτό το πράγμα πιστεύω ότι έτσι φτιάχνονται οι σχέσει. Δεν έχω μετανιώσει που το πίστευα τότε. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι παράλογο αυτό που έλεγα. Ούτε καν. Ούτε καν. Και εν τέλει, ναι, κατάληξα να περνάω πάρα πολύ άσχημα στο πρώτο εξάμεινο. Απίστευτα δύσκολα. Μετά τον Νοέμβριο δεν έβγαινα κιόλα. Δηλαδή, ήμουνα στο σπίτι και ήμουν 6-7 η ώρα το πρωί. Ενώ ήμουν απλά στο δωμάτιό μου και λίγο καθόλου είπα κάτι. Ε, και μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι. Και ευτυχώ που είχα συγκάτοικο. Δηλαδή, που να μην είχα κιόλα. Αν δεν είχα, δεν θα με σώζει τίποτα. Οπότε πέρασα κάπω απέσια. Απέσια όμω. Μετά έχει το δεύτερο εξάμεινο. Λέω δεν πειράζει. Ναι, αρχή πάμε. Ό,τι έγινε, έγινε. Τελείωσε. Πάμε δεύτερη αρχή. Η δεύτερη αρχή πήγε ανέλπιστα καλά. Πήγε τέλεια. Την πρώτη εβδομάδα που κράτησε. Γιατί μετά μα κλείσανε. Και μετά όλα τα τέλο. Μετά ήρθα στην πόλη μου. κάναμε μαθήματα ηλεκτρονικά. Όλο το δεύτερο έτο επίση ψηλοπήγε Γύρισα μετά εγώ εδώ πέρα. Απλά μόνο μου εδώ πέρα γιατί οι υπόλοιποι είχαν γυρίσει. Ήταν ακόμα όλοι τη πόλη του. Έχω γυρίσει πριν γίνει το δεύ δεύτερη, καραντίνα. Που την πέρασα πάλι μόνη μου. Την άνοιξε βέβαια το δεύτερο, το δεύτερο έτους. Την πέρασα τέλεια με του φίλου μου. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Επότε είναι βαθμό μοναξιά. Έχετε με αυτό το πράγμα. Ότι τι που περίμενε. Πώ εγώ θα γίνω φίλη με όλο τον κόσμο ξαφνικά. γιατί να γίνω με όλο τον κόσμο επίση που αυτό υπόνεται και όλα στο ότι παρέχει 20 ατόμων. Παναγία μου. Ένα μέρο είναι αυτό. Και ένα δεύτερο ήρθε με τον τρόπο διασκέδαση. Περίπου. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβω και να δεχτώ ότι εγώ δεν διασκεδάζω στα κλαμπ. Μια κάτι που γίνεται τόσο πολύ απλό τώρα στο μυαλό μου, αλλά δεν ξέρετε πόσε φορέ έχει χρειαστεί να πείσω ο κόσμο, να με αφήσει την ησυχία μου ότι δεν θέλω να πάω σε κλαμπ. Και δεν είπα τίποτα άλλο, να πάμε απλά κάπου αλλού. Δεν, δεν, είναι κάτι τρομερό. Είναι πω εγώ δεν δεχτώ ότι εσύ δεν θε να έρθει θέατρο μαζί μου έτσι και εσύ δέξου, δεν θέλω να πάω σε κλαμπ. Ή α πούμε να πάω σε μέρο που η μουσική δεν θα καθόλου αυτό που ακούω. Πες το εγώ ακούω ξένα και έχει μόνο ελληνικά. Δεν θα πέρασω καθόλου καλά. Και το έκανα αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Να πηγαίνω σε μέρη που δεν μ' αρέσουν καθόλου, επειδή η παρέα μου πήγαινε εκεί πέρα και δεν δεχόταν και καθόλου η παρέα να κάνουμε και τίποτε άλλο. Τίποτε. Γιατί η δικιά μου άποψη κάπω δεν μετρούσε. Επειδή είμαι με μια ψηφία προφανώ και επειδή οι άνθρωποι δεν ήταν στην περιληπτική στο και okay, τι αρέσει σε αυτή η κοπέλα, να κάνουμε και κάτι μια φορά που αρέσει κοπέλα. Γιατί εγώ συμφωνώ στο να κάνουμε ε, πράγματα ε, μία, 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 αυτό που αρέσει μένα, μία αυτό που αρέσει σε σένα, όλα αυτά να τα κάνουμε. Οπότε κάποια έτσι κατέληξα να, να χρειάζεται να πείθω κόσμο ότι δεν είναι τίποτα λάθος μαζί μου. Απλά, επειδή δεν μου αρέσουν τα, κλαμπ. Δεν έπισα και κανένα, να σας πω την αλήθεια. Μέχρι, μέχρι, να πάω στην Πολωνία στο Εράσμο, στο τρίτο έτος, που και πάλι έπριζα κόσμο όλη την ώρα, αφήστε με ήσυχη. Γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ πιστική. Και δεν απλά ότι με θέλω να έρθω να πάω θέατρο. Δεν πάω όλη την ώρα θέατρο, απλά έτσι το είπα. Ε, ότι. Μα κάνει να πήγαινε μέσα όλη την ώρα θέατρο. Ότι δεν, θα, δεν θέλω να πάω θέατρο, θα σου πω εντάξει. Ή μπορώ να σου πω και φορά άντε ρε, κουλτουριάνη, δεν, δεν είσαι κουλτουριάρη. Αυτό έτσι για πλάκα. Αυτή όλη την ώρα το τι έχω ακούσει. Τίποτε είσαι ξενέρωτη. Βαριέσαι. Δεν αυτά τη ηλικία σου. Γίνεσαι την ηλικία σου, μην κάνει απεντάρα. Όλα αυτά ειδικά με την ηλικία, τώρα είναι όλα εύκολα με την επεξεργασία. Για πάρα πολλά χρόνια όμω το θεωρούσα κάτι πάρα πολύ αρνητικό μου και λάθος μου ότι γιατί δεν κάνει αυτό που κάνουν κι άλλοι στην ηλικία σου. Γιατί δεν θα πα σε ένα κλαμπ, θα πω ευγενικά, να σε φλερτάρουν σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Να βγει και με κάποιον από εκεί πέρα. Γιατί α, και αυτό το πράγμα με τα κλαπ που εκεί πέρα καταλήγει να είναι. Δεν, δεν μπορώ να. Πρόσφατα μιλούσα μάλλον με κάποιον γιατί θέλω να του πω ότι εγώ στο κλαπ πάω για να χορέψω και όχι για να καταλήξω με κάποιον. Και μου λέγε δεν ισχύει αυτό. Όλοι στο κλαπ πηγαίνουν για, για να καταλήξουμε με κάποιον. Τι. Οπότε έχω δώσει πάρα πολλέ διαμάχε και στην Πολωνία. Ενώ είχα ξένου φίλου και δεν ήταν τόσο πολύ αυτό το κλαμπ στην κουλτούρα του. Και γιατί εκεί πέρα βρίσκεται δεν ήταν πιο πολύ το να βρω κάποιον στο κλαμπ, ήταν όντω για να βγούμε να χορέψουμε. Απλά πάλι δεν το δεχόντουσαν. Δηλαδή δεν γινόταν να βγούμε μια μέρα να πάμε σε ένα μπαρ ποτά και μετά πρέπει να αναγκαστικά να πάμε στο κλαμπ. Δεν γινόταν να μην πάμε στο κλαμπ. Εκεί πέρα βέβαια την είχα βρει πάρα πολύ καλά, γιατί το πολύ high club τη Κρακοβία, που εκεί πέρα που ήμουνα, δεν δεχόταν ένα άτομα κάτω από 21 χρονών. Ευτυχώ! Οπότε έλεγα, γιατί να κάνω, δεν δε γίνεται. Ξέρουν ότι δεν θέλω να πάω, όπω έλεγα. Εγώ, αν μπορούσα. Βέβαια, τώρα που ξαναπηγαίνω και μεγάλωσα, δεν έχω δικαιολογίε. Αλλά τώρα δεν το έχουν δεχτεί. Με έχουν δεχτεί, οπότε εντάξει. Βλέπετε τι είπα. Με έχουν δεχτεί. Γιατί αυτό είναι, ότι έτσι σε δέχονται. Γιατί όπω εγώ του δέχομαι, στο πού θα βγαίνουμε, πρέπει και ο άλλο να σε δέχεται κάπω. Και αυτό ο πανεπιστήμιο, στο χρόνο του πανεπιστημίου, δεν ισχύει καθόλου. Δεν θα μου πει. Είναι καινούργοι φίλοι. Αν είναι καινούργοι φίλοι. Θέλει χρόνο να καταλάβει το ένα τον άλλον. Είναι μια διαδικασία. Εδώ πέρα. Τι έγινε με τη φωνή μου, Παναγία μου. Εδώ πέρα απλά ήρθα για να σα πω πρώτον ότι δεν είναι ανάγκη να μα αρέσουν τα πράγματα. Και αν δεν σα αρέσει κάτι και οι φίλοι σα το δέχονται αυτό, πρώτον συζητήστε το. Και δεύτερον, δεν βγάλει τα άκρη, απλά φύγετε. Φύγετε. Φύγετε χθε. Γιατί δεν θα περάσετε ποτέ τελείω καλά μαζί του. Έπειτα, Κυριολεκτικά οι δεν σα αρέσουν τα κλαπ, δηλαδή αν είσαι συγκεκριμένα. Δεν είναι ότι δεν είσαι 19 και 18 χρονών. Ή τι θα πει, δεν νιώθει 18 και 19, δεν είσαι, δεν φαίνεσαι, τι, τι. Απλά δεν σα αρέσει το τρόπο διασκέδαση, τουλάχιστον όπω γίνεται στην Ελλάδα, α πούμε. Εντάξει, γιατί μπορεί. Έχω πάει σε κλαπ στην Πολωνία που μου άρεσαν. Βέβαια δηλαδή, και εκεί πέρα το πέσιμο πάει συνεφό. Τα γοριά πολύ, πολύ απροκάλυπτα και έντονα. Ε, την πέφτουν, αλλά τέλο πάντων. Και ένα τρίτο, δεύτερο βασικά, είναι ότι δεν είναι όλα τέλεια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι όλα τέλεια. Πολλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, προφανώ και πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτά τα χρόνια. Επίση, προφανώ θεωρώ ότι τώρα ξεκινάει η ζωή μου πήρα από το και όχι στο πανεπιστήμιο. Γιατί και στο σχολείο μα έλεγαν ότι τα καλύτερα χρόνια ήταν τώρα, στο σχολείο, στο Λύκειο. Τώρα ξεκινάει η ζωή σα. Ε, πότε ξεκινάει η ζωή μου, στα 18 μου ή στα 22. Αποφασίσουμε λιγάκι. Γιατί εγώ τώρα ε, σκέφτομαι ότι ξεκινάει η ζωή μου. Και όταν κάνω οικογένεια, θα αποφασίσω ότι τώρα, τότε ξεκινάει η ζωή μου. Δεν κάνω σχέση με ξεκινήσει από ό,τι γεννηθήκαμε. Οπότε α το αφήσουμε αυτό. <χω> το, τώρα ξεκινάει για κάτι πιο θεωρητικό. Αλλά ότι ενώ είναι πολλά ωραία πράγματα, μπορούν και να μην είναι τόσο τέλεια. Δεν γίνεται να είναι τέλεια. Μπορεί στο τέταρτο έτο που γύρισα να ξεκίνησα και τα χόμπι μου, να ξεκίνησα πάρα πολλά πράγματα που δεν είχα προλάβει να σκεφτεί το μυαλό μου να ξεκινήσω το πρώτο εξάμεινο. Φυσικά ήταν ο κορονοϊό, οπότε δεν πρόλαβα κιόλα. Οπότε σαφώ το ερώτημα μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Ή α πούμε παιδιά που έκαναν από το αθλητισμό, που ήρθαν εδώ πέρα, που ξέρω, που ξεκίνησαν ήδη γυμναστική, αλλά στο άθλημα που είχαν. Οπότε ήταν λίγο διαφορετικό. Αλλά στο πρώτο έτο κανεί δεν είχε χόμπι. Κανεί. Όλοι απλά για καφέ. αυτό. Στο τέταρτο έτο σχεδόν κανεί ακόμα δεν είχε χόμπι. Όλοι δεν κάνανε τίποτα. Μόνο εγώ ήμουν αυτή που έκανε πράγματα. Ήταν ελάχιστα τα παιδιά που δεν άφηναν απλά τι ώρε τη ζωή του να περνάνε. Οπότε αυτό είναι κάτι άσχετο. Απλά βρείτε να κάνετε αυτέ τι άδειε ώρε. Πραγματικά μην τη κάνετε τίποτα. Μπορεί να πάτε για καφέ τέσσερι ώρε τη μέρα και πάει θα έχει χρόνο για να κάνει κάτι ακόμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τι προάλλε, όχι τι προάλλε, πέρσι, συζητούσαμε ένα φίλο του αδερφού μου που ήταν πρώτο έτο και μου λέει ότι αυτό ότι νιώθει, ότι νιώθει μοναχικότητα, ότι τι έγινε, πώς βγαίνουν κάποιοι κάθε μέρα, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, πώς έχουν βρει τόσους φίλους, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Και του λέγα, καταρχάς δεν ποτέ τι σημαίνει στη ζωή του άλλου. Ποτέ, είτε κάτι ότι δείχνει στο social media, καμία σχέση. Και έπειτα, είναι πολύ φυσιολογικό να βρίσκει σιγά σιγά τους φίλους σου, τα πατήματά σου, την παρέα σου, είναι... Είναι ό,τι πιο λογικό. Και δεν είναι ανάγκη να έχει βρει τον κολλητό σου τη δεύτερη μέρα, ούτε είναι ανάγκη να έχει βρει κάποια σχέση τον πρώτο μήνα. Όλα αυτά είναι τόσο φυσιολογικά και λογικά. Αλλά κάπω έχουν φάει τα αυτιά. Τα αυτιά! Από πριν πα στο πανεπιστήμιο, μέχρι και όταν είσαι στο πανεπιστήμιο, που λέει: Λε τι γίνεται εδώ πέρα, Γιατί εγώ διαφέρω από όλου του άλλου. Και ποιο είναι ο σωστό τρόπο να είσαι φοιτητή. Και πώ γέρνει στα κλαμπ και πάνε και σχολή. Και τι γίνεται με αυτό πράγμα. Η Υπάρχουν άτομα που το καταφέρνουν μια χαρά αυτό, να πηγαίνουν και στα κλαμπ, να πηγαίνουν και στη σχολή. Αλλά το ότι του βλέπει να ανεβάζουν υπόστα από τη σχολή, ιστορία από τη σχολή, δεν σημαίνει ότι έχουν περάσει και τα μαθήματα, α πούμε. Λέω τώρα μια σκέψη. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να έχει μια τέλεια χρονιά. Ειδικά τα βρετάκια που ξεκινάτε τώρα. Σήμερα όταν ήταν η πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο, το κατάλαβα εγώ απλά επειδή. Εγώ πήρα το πτυχίο μου πριν είναι ένα μήνα. Το κατάλαβα γιατί πέρασε έξω από το Πανεπιστήμιο και είδα πάρα πολύ κόσμο και μου και ξαφνιάστηκα που δεν είχα ενθουσιαστεί, μάλλον για την πρώτη, μέρα πανεπιστημίου, γιατί εγώ ενθουσιάζομαι μόνο αυτέ τι πρώτε μέρε, από την πρώτη μέρα τη πρώτη ηλικίου μέχρι την πρώτη μέρα του πέμπτου έτου που έκανα πέρσι. Ε, και ενθουσιάστηκα που δεν στεναχωρήθηκα χθε. Και ξαφνιάστηκα που το είχα ξεχάσει κιόλα. Και κάπω όταν αυτό θα ευχηθώ. καλή αρχή. Σε όλου, ό,τι έτο και να είστε. Αλλά ειδικά ω με λιγότερο άγχο για την κοινωνική ζωή, Πάντε μιλήστε, εσεί μεθόδεσαι στο αφή θέατρο, όντω μοιάζετε να γνωρίσετε κόσμο. Και έφυγε αυτά που είπα στην αρχή. Εγώ προφανώ και γνώρισα κόσμο. Τότε δεν ταιριάξα, σήμαινε ότι δεν θα ταιριάζα ούτω ή άλλω. Απλά τώρα το λέω πολύ εύκολα, τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Οπότε μην αχώνεστε γι' αυτό το πράγμα. Όποιο θέλει να μα καλέσει, μα καλεί να βγούμε μαζί του. Όποιο δεν θέλει, υπάρχει κάποιο λόγο που δεν θέλει και κάποιο λόγο που κι εμεί μάλλον δεν θα θέλαμε να βγούμε μαζί του. Οπότε ω προ αυτό, όλα καλά, θα βρούμε του φίλου που θέλουμε. Και να κάνετε και ένα χόμπι. Αυτό θέλω να σα πω. Ότι να μην φάτε όλα τα χρόνια στου καφέδε και στο τίτσου και σε αυτά που είναι τέλεια. Άπειρο, τίτσου, τέλεια. Αλλά παράλληλα, είναι καλό να κάνουμε και κάτι για την καριέρα μα ή για την προσωπική μα ε, ε, αυτοδιάθεση. Τα έλεγα: Διάθεση. Και έτσι, κάπω θα περάσουν τα χρόνια τέλεια. Απλά με λιγότερο άγχο θα είναι καλύτερο. Αυτά. Καλό μου επιτυχίο. Θα έρθω με το μικρόφωνο να σα κλείσω έτσι. Καλό μου επιτυχίο και σε εσά. Καλά πτυχία επίσης.